είναι η αρχή και στιγματοδοτεί την πορεία της δράσης μέχρι να ολοκληρωθεί να ολοκληρωθούν τα αιτήματα που έχουμε θέσει στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού του Πειραιά. Και αυτά βέβαια είναι η θέσπιση και η ισχυροποίηση των εργασιακών σχέσεων θεσμοθετημένα όπως προβλέπεται και από την νομοθεσία και από τους γενικούς κανονισμούς προσωπικών, όχι μόνο του λιμανιού του Πειραιά, όλων των λιμανιών και της Θεσσαλονίκης, γιατί και η Θεσσαλονίκη βρίσκεται παράλληλα σε ευρυγειακές κοινωνίες, καθώς επίσης και η ισχύ των συλλογικών συμβάσεων και παράταση του τουλάχιστον για ένα έτος. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι η ομαλή μετάβαση που ζητάνε αυτή τη στιγμή οι μέτοχοι που θα παραλάβουν τις μετοχές τους και συγκεκριμένα για τον Πειραιά Κόσκο, θα πρέπει να είναι κάτω από ένα διασφαλισμένο ισχυρό εργασιακό καθεστώς. Και βαθύ σκοτάδι υπάρχει ως προς την εργασιακή προοπτική των εργαζομένων. Μετά από αυτά δεν έχουμε άλλη επιλογή από μια τέτοιου τύπου απεργιακή κινητοποίηση, η οποία θα κλιμακωθεί. Στην πορεία θα μπουν και τα άλλα λιμάνια, όλα τα λιμάνια της χώρας. Και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, είναι δεδομένο αυτό. Να σας καλημερίσουμε εκ μέρους της Λαϊκής Ενότητας όλους και όλες σας, να χαιρετήσουμε την αγωνιστική παρουσία σας και να εκφράσουμε για άλλη μια φορά τη συμπαράστασή μας στον αγώνα για να μην ξεπουληθεί το λιμάνι του Πειραιά. Τα είπες και εκείνα, τα κάνανε πλακάκια και ο υπουργός μας παρά είπαν